Θα συνεχίσουμε τώρα με τον αριθμό 865/21/2024. Επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού Φλόρινας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέα Αριστερά, κυρίας Θεοπίστης Πέρκα, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Θα αυξήσει τα τιμολόγια νερού η κυβέρνηση?». Θα απαντήσει ο Υπουργός, ο κύριος Κλακάκης. Παρακαλώ πολύ, κύριε Συνάδελφε, έχετε το λόγο για 2 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Εταιρεία Ίδρυψης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, η ΕΙΑΘ, έχει καταθέσει πρόταση για αύξηση των τιμολογίων της προς τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, τη ΡΑΕ. Ανοιχτό βεβαίως έχει αφήσει το θέμα της αύξησης των τιμολογίων και η διοίκηση της ΕΙΔΑΠ ήδη από εδώ και ένα χρόνο. Η αύξηση στα τιμολόγια νερού για τους καταναλωτές έρχεται δυστυχώς, ήταν κάτι που μάλλον αναμενόταν, είναι μια λογική συνέπεια πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτο βήμα ήταν ο ορισμός ρυθμιστικής αρχής για τη διαχείριση του νερού και των αποβλήτων με το νόμο 5037 του 2023 συγκεκριμένα. Με το άρθρο 6 του εν λόγω νόμου, η έως τότε Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μετονομάστηκε σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Είναι σαφές ότι ο νόμος 5037 έστρωσε τον δρόμο σε αυξήσεις των τιμολογίων νερού, καθώς και μακροπρόθεσμα εμείς λέμε στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του αγαθού του νερού, πιθανότητα και μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Άλλωστε, δεν έχει νόημα η θέσπιση μιας ρυθμιστικής αρχής σε ένα μονοπωλιακό κλάδο, παρά μόνο ο ανατολικός στόχος είναι η ιδιωτικοποίηση του συγκεκριμένου αγαθού εν προκειμένου του νερού. Με βάση το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, η έγκριση των τιμολογίων έχει περάσει τη δικαιοσία της ΡΑΕ και πιο συγκεκριμένα στο κλάδο υδάτων της αρχής. Διαβάζουμε επίσης ότι οι αυξήσεις θα κινηθούν στα όρια του πληθωρισμού. Πηγές της διοίκησης της ΕΙΑΘ σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσουν τις προποφασισμένες αυξήσεις διαρρέουν ότι το ύψος των αυξήσεων δεν θα είναι μεγάλο για καμία κατηγορία και ότι υπάρχει πιθανότητα να επιμεριστούν μέσα στην επόμενη τριετία. Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, υπό εξέταση βρίσκεται επίσης και το μοντέλο που θα ακολουθηθεί ως προς τη τιμολόγηση, ώστε για παράδειγμα οι επιβαρύνσεις να είναι κλιμακωτές ανάλογα με το ύψος κατανάλωσης. Εδώ έχουμε πληροφορίες για αυξήσεις σε λογαριασμούς νοικοκυριών που εκκινούν από το 4,3% για καταναλώσεις έως 10 κυβικά μέτρα, να συνεχίζουν στο 6,1 για από 11 έως 40 κυβικά μέτρα, 8% για μέχρι 60 κυβικά μέτρα, το τετράμινο όλα αυτά. Και το επαγγελματικό τιμολόγιο αυξάνεται κατά 10%, ενώ το πάγιο ζητείται να αυξηθεί από τα 8 στα 10 ευρώ. Άρα το πρώτο ερώτημα είναι αν θα προχωρήσει σε αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού η ΕΙΑΘ, αν δηλαδή έχει καταθέσει σχετική εισήγηση στην αρμόδια πλέον αρχή τη ΡΑΕΗ, και αν υπάρχει αντίστοιχη εισήγηση της ΕΙΔΑΠ, και δεύτερον, πώς δικαιολογούνται αυτές οι αυξήσεις. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Πέρκα. Παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ, κυρία Συνάδελφε. Όχι, κυρία. Είπα κύριε Πρόεδρε και κυρία Συνάδελφε για το θέμα το οποίο φαίνεται στη Βουλή. Το ερώτημα των τιμολογίων του νερού απαντιέται με συγκεκριμένα πλαίσια που υπάρχουν ήδη. Έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο με βάση την Οδηγία 2060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που κατοχυρώνει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού ως κοινωνικό αγαθό και από το 2001 έχουμε μια ειδική διάταξη που λέει ότι η έγκριση των τιμολογίων γίνεται από την Υπηρεσία Υδάτων του ΙΠΕΝ. Μέχρι ότου αναλάβει η ΡΑΕΗ, το οποίο υπολογίζουμε ότι θα γίνει στο επόμενο δίμηνο με τρίμηνο, εμείς έχουμε την αρμοδιότητα ως Υπουργείο Υδάτων να εξετάζουμε τέτοιου είδους αιτήματα και τέτοιο αίτημα για την ώρα δεν έχει έρθει. Προφανώς εκ παραδρομής πήγε το σχετικό αίτημα της ΕΙΑΘ στην ΡΑΕΗ. Όταν έρθει σε εμάς θα το αξιολογήσουμε στη βάση όμως και της κοινή υπουργικής απόφασης για την κοστολόγηση του νερού η οποία θα βγει στο αμέσως επόμενο διάστημα, από μας έχει φύγει προς τα Υπουργεία και θέτει αρκετά αυστηρές προϋποθέσεις για οποιαδήποτε
δίωξη αύξηση τιμολογίων, έτσι ώστε να υπάρχει μια πλήρης δικαιολόγηση από πλευράς κόστους, διότι όπως ξέρετε η τιμολόγηση του νερού γίνεται στη βάση της ανάκτησης του κόστους. Και εκεί έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει αποτελεσματική λειτουργία των φορέων που είναι πλέον όλοι στη Γενική Κυβέρνηση και θεσμικά θα παραμείνουν στη Γενική Κυβέρνηση, που διαχειρίζονται το νερό. Διότι εάν δεν υπάρχει αποτελεσματική λειτουργία των φορέων, αν δηλαδή δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, αν δεν εισπράττουν τους λογαριασμούς αυτών που χρωστάνε και έχουν μέσα διαφόρους οι οποίοι για κάποιους λόγους δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς κτλ., αυτό δημιουργεί μια πίεση στα οικονομικά του νερού. Σε σχέση τώρα με αυτό που λέτε, ότι επειδή είναι μονοπωλιακός ο κλάδος δεν χρειάζεται ρυθμιστική αρχή, θα σας έλεγα ισχύει το εντελώς ανάποδο. Δηλαδή, σε έναν μονοπωλιακό κλάδο είναι ακριβώς που χρειάζεται ρυθμιστική αρχή, διότι κάποιος που έχει ένα φυσικό μονοπόλιο, είτε δημόσιος είτε ιδιωτικός τομέας, υπάρχει η πιθανότητα να εκμεταλλευτεί αυτή τη μονοπωλιακή θέση εις βάρος του καταναλωτή ή εναλλακτικά μπορεί να είναι και εις βάρος του φορολογούμενου. Δηλαδή, τι να κάνει, να κάνει κακά τη δουλειά του, να, παράδειγμα, να μην στέλνει λογαριασμούς. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν να μην στέλνει λογαριασμούς? Σας διαβεβαιώ ότι είναι απολύτως δυνατόν να μην στέλνει λογαριασμούς και θα έρθω να το συζητήσουμε αυτό σε μεταγενέστερη φάση. Παράδειγμα, να αφήνει στα δίκτυα να χάνουν το νερό, να μην εισπράττει τους λογαριασμούς που στέλνει, να κάνει υπερσχεδιασμό έργων. Όλα αυτά πρέπει να παρακολουθούνται και γι' αυτό ακριβώς θέλουμε μια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, την οποία και ολοκληρώνουμε την ίδρυσή της. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υπουργό. Σωστά, όλα αυτά είναι παράγοντες κόστος. Παρακαλώ πολύ, κυρία Σανάλφα, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας για 3 λεπτά. Ναι, δεν μας ησύχασε ο κύριος Υπουργός. Εγώ δεν κατάλαβα ότι δεν θα γίνουν αυξήσεις. Να απαντήσω όμως λίγο σε αυτά που είπατε. Η ΕΙΑΘ και η ΕΙΔΑΠ δεν ήταν ανεξέλεγκτες. Υπήρχε από πτεύων Υπουργείο. Το ότι πάει ένα αγαθό να ρυθμιστεί από ρυθμιστική αρχή σημαίνει εν μέρει ιδιωτικοποίηση, κύριε Υπουργέ. Δεν χρειάζεται. Είναι εμπόρευμα δηλαδή. Από εκεί και πέρα και θέλει ρύθμιση. Δεν ήταν ανεξέλεγκτες. Προφανώς υπάρχουν όλες αυτές οι κακοτοπιές. Θα μπορούσανε. Κοιτάξτε τώρα, εδώ έχει θορυβηθεί ο κόσμος, γιατί έρχονται οι αυξήσεις από το ένα αγαθό στο άλλο κάθε μέρα. Σήμερα είχαμε και την Εγνατία και τα Διόδια. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία 2 χρόνια η ΙΑΘ έχει υποστεί ενεργειακό σοκ. Έφτασε να πληρώνει 80% παραπάνω σε λογαριασμούς ρεύματος από ό,τι την προηγούμενη χρήση, δηλαδή 30,9 εκατομμύρια ευρώ το 12ο του 2022, έναντι 17,2 της προηγούμενης χρήσης, μια αύξηση δηλαδή 79,11%. Όμως αυτό το επιχείρημα του υψηλού ενεργειακού κόστους, γιατί μπορεί να το ακούσουμε αυτό σε επόμενη ερώτηση, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία. Πρώτον, γιατί οι τιμές του ρεύματος βαίνουν μειούμενες. Και δεύτερον, γιατί είναι και αυτό ευθύνη μιας κυβέρνησης. Η μέση τιμή της χοντρεμπορικής ηλεκτρικής ενέργειας αγορά επόμενης μέρας για το μήνα Μάρτιο έκλεισε 67,5 ευρώ η μεγαβατόρα από 73,61. Δεύτερον, η ΕΙΔΑΠ, η ΕΑΘ και η ΔΕΙΑΝ, οι οποίες και αυτές συγχωνεύονται και υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση στον χώρο, θα το πούμε άλλη φορά, με τη βοήθεια της πολιτείας θα μπορούσαν να καλύπτουν εδώ και χρόνια τις ενεργειακές τους ανάγκες, είτε με δική τους αυτοπαραγωγή και μέσω συμμετοχής σε ενεργειακές κοινότητες, είτε με τα διμερή συμβόλαια, τα οποία έχουν καθυστερήσει απαράδεκτα πολύ. Έγινε και μία. Αυτό έκανε μάλιστα η ΕΙΑΘ. Υπέγραψε μία σύμβαση, ούτως ώστε έχει εξασφαλίσει για 8 χρόνια και με δικαίωμα προαίρεσης χαμηλότερες τιμές. Τώρα, οι εργαζόμενοι της ΕΙΑΘ αντιδρούν σε όλες αυτές τις σχεδιαζόμενες αυξήσεις. Από εκεί πήραμε και την πληροφορία. Ο πρόεδρος του Σωματείου, ο Γιώργος Αρχοντόπουλος, έχει δηλώσει στην Εφημερίδα των Συντακτών ότι οι εργαζόμενοι προτείνουν ότι αλλιώς θα πρέπει να τιμολογείται το νερό για οικιακή χρήση και αλλιώς για εμπορική. Άλλο είναι οι μεγάλες υδροβόρες βιομηχανίες, ζωοποιία, βιομηχανία πετρελαϊδών, και δεν μπορούν να έχουν το ίδιο τιμολόγιο. Επίσης προτείνουν δωρεάν νερό, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
για κατανάλωση από 50 μέχρι 70 λίτρα την ημέρα, γιατί αυτό είναι το νερό που χρειαζόμαστε για να πιούμε, να μαγειρέψουμε για την τουαλέτα. Δηλαδή, είναι το νερό που χρειάζεσαι για να ζήσει μια οικογένεια. Οι εργαζόμενοι δηλαδή αυτό λένε. Το νερό πρέπει να είναι φτηνό για αυτούς που το θέλουν για να ζουν. Μαθαίνουμε πλέον πως η κυβέρνηση είναι σε τέτοιο βαθμό αποφασισμένη. Τώρα μου είπατε μια δικαιολογία. Είστε έτοιμοι να παρακάμψετε την ΡΑΕΗ που εσείς δημιουργήσετε. Μου λέτε ότι θέλετε σε 2 μήνες θα... Ναι, αλλά έχει ένα χρόνο νόμος που ψηφίστηκε. Έχει περίπου ένα χρόνο. Αλλά το έχουμε ξαναδεί. Έχει ξαναπαρακαμφθεί στο παρελθόν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τότε, όταν ήταν, νομίζω, η πώληση του ΔΔΕ. Ναι, κάτι δεν βόλευε και έγινε μία παράκαμψη. Τώρα γίνεται το ίδιο. Οι αυξήσεις, σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστηκε το 23, τελούν υπό την έγκριση της ΡΑΕΗ. Και εδώ λέμε ότι θα βγάλετε κοινή υπουργική απόφαση για ορισμένο ύψος αυξήσεων. Γιατί δεν υπάρχει στελέχωση. Αλλά και η στελέχωση είναι πάλι ευθύνη της κυβέρνησης. Νομίζω ότι πλέον δεν κρατιούνται ούτε τα προσχήματα. Εγώ συμπεραίνω ότι θα προχωρήσετε σε αυξήσεις παρακάμπτοντας ακόμη και τη ρυθμιστική αρχή που εσείς ήδη θεσπίσατε. Και θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσετε. Δηλαδή τη δική σας νομοθέτηση, γιατί όπως και σε άλλες περιπτώσεις και σε αυτή την περίπτωση δεν σας συμφέρει. Ναι, αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Πέρκα. Εμένα μου έκανε εντύπωση που οι εργαζόμενοι προτείνουν τιμολογιακή πολιτική. Κύριε Υπουργέ, έχει το λόγο για 3 λεπτά. Ναι. Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να προτείνει ό,τι θέλει, ιδίως όταν είναι με τα λεφτά κάποιου άλλου. Αυτό είναι κάτι που συνήθως γίνεται στη χώρα μας. Όλοι προτείνουμε πράγματα. Τώρα, για να επιστρέψουμε στα ουσιαστικά πολιτικά θέματα που τίθενται από πλευρά σας. Να σας δώσω μια πολύ καθαρή απάντηση. Όχι, δεν προτιθέμεθα να εγκρίνουμε κάποια αύξηση μέχρι την σύσταση της ΡΑΗ. Άλλωστε, έχουμε φτάσει τόσο κοντά, ώστε δεν υπάρχει κανένας λόγος να εγκρίνουμε καμία αύξηση μέχρι τότε. Αυτό είναι η βασική τοποθέτηση. Από εκεί και πέρα, διότι είναι πολύ λίγος ο χρόνος, δεν υπάρχει λόγος να υποκαταστήσουμε την αρχή, η οποία έχει ήδη ψηφιστεί και τελειώνει η στελέχωσή της. Το αν χρειάζεται ένας χρόνος για να στελεχωθεί κάτι στην Ελλάδα, αυτό είναι μια γενικότερο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη διαφάνεια των προσλήψεων, τις οποίες και τις διαδικασίες που ακολουθούμε. Τώρα, χαίρομαι που διαπιστώνετε ότι οι τιμές του ρεύματος μειώνονται. Είναι αλήθεια ότι μειώνονται για πολλούς λόγους. Περιλαμβάνεται και η μεγάλη διείσδυση που επιτυγχάνουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά περιλαμβάνεται και κάτι ακόμη, το οποίο δεν το έχουμε λάβει υπόψη μας επαρκώς. Ότι η κλιματική αλλαγή σε συγκεκριμένους μήνες, κλιματική κρίση για να είμαστε ακριβείς, σε συγκεκριμένους μήνες μπορεί να λειτουργεί ευνοϊκά για τις τιμές του ρεύματος. Δηλαδή, θυμόστε την παλιά έκφραση «Μάρτης, γδάρτης και κακός παλουκοκάφτης». Αυτός ο Μάρτιος δεν είχε καμία σχέση με την παλιά έκφραση. Έχουμε ζέστη το Μάρτιο. Σαφέστατα είναι κλιματική κρίση, που σημαίνει ότι έχουμε μειωμένη ζήτηση και πολλές μέρες ηλιοφάνειας το Μάρτιο, το οποίο δημιούργησε μια απρόσμενη εξέλιξη στις τιμές. Θα έχουμε τέτοια σκαμπανεβάσματα και θέλω να είναι σαφές προς όλους, διότι τώρα βλέπουμε ότι έχουμε μειωμένη ζήτηση και μεγάλο και πολλές μέρες ηλιοφάνειας, αλλά μπορεί να έρθει ένας μήνας που να έχει συννεφιά και ζέστη ταυτόχρονα και να έχουμε το ανάποδο φαινόμενο. Συνεπώς πρέπει να βλέπουμε τις τιμές μέσω μακροπρόθεσμα. Κατά τη γνώμη μου θα κινούνται πτωτικά, γιατί δεν βλέπω δυναμική και στην αγορά του αερίου. Συνεπώς οι πιέσεις που υπέστησαν οι εταιρείες ύδατος από πλευράς ενεργειακού κόστους θα περιοριστούν. Το κλειδί όμως είναι, ξαναλέω, να βλέπουμε προσεκτικά το κόστος. Διότι καλός ή κακός, εάν υπάρχει αυξημένο κόστος σε μία δραστηριότητα, κάποιος θα το πληρώσει.
είτε θα το πληρώσει ο οικιακός καταναλωτής που θέλουμε να το αποφύγουμε, είτε θα το πληρώσει ο επιχειρηματικός καταναλωτής μειώντας την ανταγωνιστικότητά του και με ό,τι επίπτωση έχει αυτό στο ΑΕΠ και σε όλα τα υπόλοιπα, είτε θα το πληρώσει ο φορολογούμενος. Δεν υπάρχει περίπτωση το αυξημένο κόστος να αναλυφθεί στους ουρανούς. Συνεπώς, έχει αξία να υπάρχει αυτή η αρχή και να ελέγχει προσεκτικά το κόστος, ειδικά σε ένα μονοπωλιακό τομέα. Σας ευχαριστώ. Σωστά. Δωρεάν γεύμα δεν υπάρχει.